holds the Global Russia Business Meeting here in Cyprus. And I see so many friends from all around the world, from Russia, from Cyprus, joining us this night. This evening, ladies and gentlemen, really is to celebrate Russia, to celebrate Russia's global momentum. Russia is good news, as I mentioned before, and we see Russia's rise to global eminence, many companies globalizing, and Russia helping the world to recover from this economic crisis. We will also celebrate, ladies and gentlemen, Cyprus this night. Cyprus and Russia have excellent diplomatic and economic relationships. And it's my great honor and privilege to call on the President of the Republic of Cyprus, Mr. Dimitris Christofias, who is a change maker, ladies and gentlemen. Change maker not only in terms of relationships between Cyprus and Russia. You know that President Medvedev came to Russia a few months ago, and both countries getting closer and closer, building on this economic momentum. So please join me, ladies and gentlemen, to greet and welcome His Excellency, President Christofias. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να συγχαρώ τους διοργανωτές αυτού του σημαντικού διεθνούς συνεδρίου που σκοπό έχει την περαιτέρω διεύρυνση των επιχειρηματικών σχέσεων μεταξύ της Κύπρου και της Ρωσικής Ομοσπονδίας και την ενίσχυση των διμερών μας σχέσεων στο οικονομικό επίπεδο. Χαίρομαι ειλικρινά να σημειώσω ότι στο συνέδριο παρευρίσκονται οι φίλοι από άλλες χώρες, από τον αραβικό κόσμο, από την Αφρική και από πολλές άλλες χώρες της Ευρώπης. Σας καλωσορίζω όλους θερμά στην Κύπρο. Η παρουσία μου στη σημερινή συνάντηση με χαροποιεί ιδιαίτερα και αποτελεί αυτή η απόδειξη της σημασίας που προσδίδει η κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας και εγώ προσωπικά στην περαιτέρω εμβάθυνση των οικονομικών σχέσεων μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ρωσικής Ομοσπονδίας και όχι μόνο. Το συνέδριο αυτό αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για τον επιχειρηματικό κόσμο της Ρωσίας αλλά και για τους ηγέτες επιχειρήσεων ανά το παγκόσμιο που θα συμμετάσχουν στις συνεργασίες αυτού του φόρου να ανταλλάξουν απόψεις και να συζητήσουν τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις που παρουσιάζονται σήμερα για τη Ρωσία και την επιχειρηματική κοινότητα. Ο δυναμισμός των ρωσικών επιχειρήσεων και της οικονομίας της χώρας εκφράζεται μέσα από τους αξιοσημείωτους ρυθμούς ανάπτυξης σε συνθήκες παγκόσμιας οικονομικής ύφεσης. Συγκεκριμένα για το 2010, ο ρυθμός ανάπτυξης της ρωσικής οικονομίας ήταν σχεδόν 4%, ενώ φέτος προβλέπεται να είναι ακόμα υψηλότερος. Από την άλλη, η Κύπρος με τα σημαντικά πλεονεκτήματα που προσφέρει, όπως η γεωγραφική της θέση, η ιδιότητα της ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης, καθώς και η πολύ υψηλό επίπεδο επιχειρηματικές υπηρεσίες που διαθέτει, αποτελεί ουσιαστικά την πύλη και το εφαρτήριο για την διεθνοποίηση των ρωσικών επιχειρήσεων. Την ίδια στιγμή αποτελεί και εφαρτήριο για την πραγματοποίηση άμεσων επενδύσεων από διεθνείς εταιρείες προς τη Ρωσία. Η ιστορική επίσκεψη του Προέδρου της Ρωσικής Ομοσπονδίας Δημήτρη Μεντβέντεφ στην Κύπρο τον περασμένο Οκτώβρη, όχι, πριν λίγους μήνες, αποτέλεσε τον Οκτώβρη, πράγματι, αποτέλεσε σημαντικό ορόσημο και ανέδειξε την πολιτική μας βούληση